δύο ομάδων. Έχουν αλλάξει ριζικά τα ρόστερ για να καταλάβει κανείς. Επιβιώνουν μόνο δύο παίχτων. Μετά από 4,5 χρόνια, και είναι σημαντικό και για τη Θεσσαλονίκη αυτό, ιταλικό συνεργείο των διαιτητών για το παιχνίδι που θα αρχίσει σε λίγες στιγμές. Ο ΠΑΟΚ τον... Δηλαδή ο Πασχαλάκης θα είναι στη θύρα 3 του γηπέδου Κλέαντος Βικελίδης και απέναντι ακριβώς ο Άρης. Προνογκάμα για τον Ματέο Γκαρσία. Ο Αργεντινός θα δοκιμάσει το σούτ 1-0. Πολύ πολύ νωρίς. Πριν από τη συμπλήρωση των 2 λεπτών. Ο ποδοσφαιριστής που έχει σημαδέψει όσο κανείς άλλος νομίζω τη σεζόν για τους κίτρινους. Θα βρει στόχο στην πρώτη τελική προσπάθεια. Ανέβηκε. Κόβει για τον Πέλκα, το σούτ από τον Πέλκα, πέφτει ο Κουέστα μπλοκάρι. Αυτό ήταν το πρώτο σούτ από την πλευρά του ΠΑΟΚ στο 5ο λεπτό του ντέρμπι. Για του 2 μέτρα έξω από την περιοχή. Μπρούνο Γκάμα απευθείας, λίγο έξω, σε μια φάση που πάντως ήλεγχε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Στο 1ο λεπτό αυτό το φάουλ. Ματέο Γκαρσία για τον Τιγκινί. Πολύ καλή αντεπίθεση ο Γάλλος απέναντι στον Πασχαλάκη. Αδύναμο τελείωμα. Στο 12ο λεπτό. Καθώς ο Πρίγιοβις βγαίνει απέναντι στον Κουέστα, καλό τελείωμα. Ο Ισπανός όμως δίνει δεύτερη ευκαιρία, τρομερή επέμβαση. Φοβερή διπλή επέμβαση του Κουέστα στα σου του Πρίγιοβις και του Πέλκα. Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία που αναζητούσε ο ΠΑΟΚ. Την είχε. Δεν ισοφάρισε όμως το 27ο λεπτό. Κάτι περισσότερο στο επιθετικό κομμάτι να δούμε αυτή τη φάση. Πέναλτι! Πέναλτι! Δείχνει είναι πέναλτι από το γύρισμα του Βιερίνια και το χέρι που έγινε από τον Τζανακάκη. Το έδωσε αμέσως ο Ιταλός. Δεν... Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί 1-1. Ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ με τον πρώτο του σκόρερ, τον Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς, και αλλάζει τα δεδομένα στο μάτς. Και ο Τικινί, Σέντρα και τον Γιουνές. Μέσα στην περιοχή ο Τικινί, το σούτ με τα πόδια ο Πασχαλάκης. Δεν τέλειωσε η φάση. Η κόντρα εκεί, πρώτη φάση στο δεύτερο ημίχρονο, στο 49 είναι για τον Άρη. Τρομερή απόκρουση του Πασχαλάκη. Μπρούνο Γκάμα. Πέναλτι. Δεύτερο στο μάτς. Από τον Ουάρτα. Ο Ουάρτα, ο οποίος έχει και κάρτα, δεν ξέρω τι πρόθεση είχε εκεί ο Ντοβέρη. Στο 65. Πανηγυρισμοί για το κερδισμένο πέναλτι του Μπρούνο Γκάμα. Εδώ, ο Άμρ Ουάρτα. Δεν έκανα τίποτα, λέει. Δεν ήταν καλή η απόκριση. Ουάρτα, το σούτ, την μπάλα έφυγε λίγο out. Ευκαιρία για το ΠΑΟΚ στο 69 για το 1-2. Με τον παίκτη που είχε προηγουμένως τη φάση του πέναλτι, χάνει. Έχει δύο αντιπάλους τώρα στον Ελκατουρί, μέσα στην περιοχή, το γκολ από τον Πρίγιοβιτς. 1-2, ΠΑΟΚ στο 84, σε μια φάση που την ξεκίνησε ο Ουάρτα, κατέβηκε όλη τη δεξιά πλευρά. Τότε έκανε τη σύγκληση ο Ελκατουρί, έκανε τη σέντρα ο Ελκατουρί. Ο Πρίγιοβιτς είναι ψυχρός εκτελεστής